Είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι κάθε μέρα έχει 24 ώρες μεταξύ ηλιοστασίων χειμερινών και θερινών που σημειώνεται ένας ετήσιος κύκλος δεν υπάρχει χώρος να χωρέσουν οι 6 ώρες και οι 5 ώρες του Ιουλιανού και Γρηγοριανού ημερολογίου. Μπορούμε να πούμε λοιπόν με απόλυτη βεβαιότητα ότι αν κάθε μέρα έχει 24 ώρες και αν η μία μέρα διαδέχεται την άλλη χωρίς να υπάρχει κάποιο κενό και αν ε, όλες οι μέρες είναι 365 από ηλιοστάσιο σε ηλιοστάσιο που φτιάχνουν ένα έτος, τότε δεν υπάρχουν αυτές οι 6 ώρες και οι 5 ώρες των ημερολογίων Ιουλιανού και Γρηγοριανού και είναι φανταστικές και συναθρίζουν αυτές τις ώρες για να προσθέσουν μία φανταστική ημέρα γιατί ολισθαίνουν τα ημερολόγια. Αυτό θα εξετάσουμε σου τώρα γιατί όλοι τα ημερολόγια. Θα σας δείξω τους άξονες, πώς κινείται το ημερολόγιο και πώς κινείται ο ήλιος και τις αποκλήσεις. Αυτό θα δούμε σήμερα. Το χαμηλότερο σημείο του ήλιου είναι 21 Δεκεμβρίου και το υψηλότερο 21 Ιουνίου και μεταξύ τους δεν υπάρχει κενό για να μπουν 5 ώρες και 6 ώρες. Είναι όλες οι μέρες συμπληρωμένες 24 ώρες και έχουμε 182 μέρες και 12 ώρες το ανέβασμα και 182 μέρες και 12 ώρες το κατέβασμα και εκεί κλείνει κάθε υπόθεση. Για να τα μετρήσουμε όμως ακόμα αυτά πιο σωστά θα σας συστήσω να πάτε να βρείτε ένα γράφημα το οποίο δείχνει τις θέσεις του ήλιου, είναι επιστημονικό, το χρησιμοποιούν στα πανεπιστήμια, εδώ σας έχω ένα πανεπιστήμιο, βάζω και το link στην περιγραφή να το αναζητήσετε και πάμε να εξετάσουμε τι ακριβώς είναι αυτό το γράφημα. Ανάλεμα λέγεται, είναι η θέση του ήλιου στο διάβα του ουρανού καθημερινά εάν λαμβάναμε τη θέση του και την χαρτογραφούσαμε ως προβολή πάνω σε ένα γράφημα. Αυτό ακριβώς είναι. Εάν κάθε μέρα 9 η ώρα έβγαινα το πρωί να σας δείξω λίγο πως μοιάζει στον ουρανό αυτό. Έτσι η εμφάνιση του ήλιου κάθε μέρα την ίδια ώρα 9 η ώρα το πρωί αν κάνουμε την καταγραφή μας για ένα ολόκληρο έτος, εάν τα στοιχεία αυτά τα μεταφέρουμε ως προβολή πάνω σε ένα γράφημα, τότε θα πάρουμε το ανάλεμα ετούτο εδώ και θα το μελετήσουμε από εδώ. Είναι λοιπόν επιστημονικό και βλέπετε ότι κάθε μέρα που καταγράφεται, άσπρο κόκκινο είναι κάθε μέρα, για να μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε, δεν υπάρχει χώρος για 5 και 6 ώρες να μπουν εδώ πουθενά. Εδώ κάτω είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο 21 Δεκεμβρίου και ανεβαίνει Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και κάνει αυτό το σχήμα για να φτάσει στο θερινό ηλιοστάσιο 21 Ιουνίου. Ένας ετήσιος κύκλος υπό τη μορφή ενός οκταριού. Έτσι λοιπόν κινείται από το χειμερινό ηλιοστάσιο, είναι το πρώτο εξάμεινο, σας το σημειώνω με πράσινο, από εδώ ξεκινάει Φεβρουάριος, Μάρτιος, περνάει στην απέναντι μεριά, φτάνει στο ηλιοστάσιο και από εδώ δεν πάει παραπάνω, σταματάει εδώ και αρχίζει την κάθοδο. Είναι καταγεγραμμένες όλε οι μέρε αυτό το γράφημα και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλέ παρατηρήσει. Εγώ το μελετάω αρκετά χρόνια. Υπάρχει και τρίτο άξονα, να το ξέρετε, είναι και η κλίση του ήλιου, καθώ το καλοκαίρι ανεβαίνει πιο ψηλά, ενώ το χειμώνα κατεβαίνει πιο κάτω. Αυτό μα λέει ότι υπάρχει και, υπάρχει και τρίτο άξονα. Ο άξονα των ησημεριών τον έχουν καταχωρήσει στις 0 μοίρες εδώ είναι 22 Σεπτεμβρίου και 21 Μαρτίου. Αυτέ οι δύο ημερομηνίε είναι πάντα αντικριστέ πάνω σε μία ευθεία. Είναι η μέση απόσταση. Να το δούμε λίγο σε επόμενο. Απλώ ήθελα να σα δείξω εδώ ότι μπορείτε να κάνετε διάφορα σχέδια και να μελετήσετε. Το γράφημα αυτό είναι εξαιρετικά αναλυτικό και δίνει πάρα πολλέ πληροφορίε για την κίνηση του ήλιου. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια ενό ερευνητή. Πάμε τώρα να δούμε εδώ το, το οποίο σημειώνεται στι δεν μοίρε 21 Μαρτίου και αντικρίζει με 22 Σεπτεμβρίου, γιατί είναι η μέση απόσταση από το θερινό ηλιοστάσιο με το χειμερινό ηλιοστάσιο. Το υψηλότερο με το χαμηλότερο σημείο είναι η μέση απόσταση. Είναι και μισή μέρα, μισή νύχτα. Αλλά δεν είναι η μέση στους αριθμούς των ημερών ενός έτους. Εδώ λοιπόν να μετρήσουμε τις μέρες του γραφήματος για να πάρουμε τα ημερολόγια και να τα συγκρίνουμε. Τώρα, το πάνω τμήμα από το Μάρτιο έως το Σεπτέμβριο, η πάνω κουλούρα του ηλιοστασίου, είναι 185 μέρες, ενώ το κάτω τμήμα, η θηλιά ή κάτω, είναι 180 μέρες. Εδώ είναι όλα μετρημένα, σας έχω και εδώ τις ημερομηνίες, μπορείτε να τις ελέγξετε. Λοιπόν, η πάνω κουλούρα είναι 185 μέρες από την ησημερία, την αιαρινή, το πάνω ηλιοστάσιο και την φθινοπορεινή ησημερία είναι 185 μέρες και το κάτω είναι 180 μέρες. Εμείς θα πάμε τώρα να συγκρίνουμε τα ημερολόγια με το ανάλεμα, με την κίνηση του ήλιου στον ουρανό και το ημερολόγιο είναι οργανωμένο ανατρίμηνο. Πάμε να το βάλουμε τώρα σε έναν κύκλο αυτό. Αυτό είναι ένα ημερολόγιο κυκλικό που βρήκα πολύ ωραίο μετρημένο, πάρα πολύ καλό, είναι 365 μέρες σε έναν κύκλο, που μπορούμε να βάλουμε τις ημέρες των τριμήνων που είδαμε για να κάνουμε συγκρίσεις. Και τώρα βέβαια θέλουμε να συγκρίνουμε τις ε, ισοζυγίες τους αυτό τώρα θα το πάρουμε και θα το συγκρίνουμε με το ανάλεμμα το οποίο είναι μετρημένο πλέον για να δούμε τι συμβαίνει. Εδώ είναι λοιπόν τα ημερολόγια και εδώ είναι η καταμέτρηση από τον ήλιο και θα το βάλουμε δίπλα δίπλα να δούμε τους άξονες. Αυτό λοιπόν είναι το ημερολόγιο. Το οποίο προσπαθούν να ισοζυγήσουν 92, 90, 92, 91. Και εδώ είναι ο ήλιος 90, 90, 93, 92. Βλέπετε είναι αλλού για αλλού. 184, 181, 183, 182, 182, 183, 180 και 185. Εδώ βέβαια γίνεται χαμός Θα κάνουμε το εξή εμεί. Θα πάρουμε λοιπόν αφού έχουμε τα δεδομένα του ήλιου και θα φτιάξουμε έναν άξονα επί τον άξονα των ημερολογίων και θα μεταθέσουμε κατά 11 μέρες τον άξονα των ηλιοστασίων επί του ημερολογίου και θα κάνουμε το ίδιο και με τους υπόλοιπους άξονες για να δούμε τις αποκλίσεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη μεταφορά, τη μετάθεση, έτσι, 21 Δεκεμβρίου πάνω στην 1η Ιανουαρίου για να δούμε εδώ 11 μέρες μετάθεση από 21 Μαρτίου που είναι η σημερία και πάει και κάθεται 1η Απριλίου. Έχουμε ήδη στον πρώτο άξονα απόκληση μίας ημέρας. Το ίδιο θα κάνουμε και στο κάτω ηλιοστάσιο, θα το μεταφέρουμε από 21 Ιουνίου 11 μέρες για να συμπέσει στον άξονα των ημερολογίων και δεν συμπίπτει πάνω στον άξονα μετατίθεται δύο ημέρες. Θα κάνουμε το ίδιο και στον άλλον άξονα και βλέπουμε ότι έχουμε ένα, δύο, τρεις μέρες απόκληση. Έτσι λοιπόν δεν συμπίπτουνε τα ημερολόγια με τα ηλιοστάσια. Τι θα γίνει τώρα εάν συνεχίσω και κάνω άλλη μία βόλτα να κλείσω το έτος αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, κάναμε το ίδιο πράγμα άλλη μία βόλτα, τότε θα ερχόταν η πρωτοχρονιά και θα γινόταν στις 2 Ιανουαρίου. Εάν δηλαδή μετέθετα τον άξονα από τις 3 μέρες και μετρούσα τις ημέρες που έχει για να φτάσει στην πρωτοχρονιά, η μετάθεση θα πήγαινε στις 2 Ιανουαρίου. Γιατί όμως τώρα συμβαίνουν αυτά. Θα πάμε να δούμε λίγο τα ζώδια. Τα ζώδια είναι ένα ημερολόγιο που είναι ρυθμισμένο άσχετα από τον ήλιο να έχει 12 φέτες από 30 μοίρες. Δεν υπολογίζουν τίποτα άλλο. Υπολογίζουν φέτες και 30 μοίρες. Έτσι ώστε 12 επί 30 να έχουμε 360 μοίρες και βλέπετε τα ζώδια λένε τις μοίρε και λέγεται μυρογνωμόνιο και όλα έχουν φτιαχτεί πάνω σε αυτές τις 360 μοίρε. Γι' αυτό σας λέω είναι παγανιστικά τα ημερολόγια. Αυτό λοιπόν είναι ένα μυρογνωμόνιο που μετράει μοίρε και θα πάμε να το βάλουμε πάνω στο ημερολόγιο. Και αφού ο κρυός ξεκινάει 21 Τρίτου στην ησημερία την Εαρινή, θα το συντονίσουμε και εμείς να πιάσει εδώ τις μοίρες που πρέπει και θα σημειώσουμε πάνω στο ημερολόγιο τις 30 μοίρες ακριβώς και θα μετρήσουμε και πόσες μέρες έχει αυτό το ζωδιακό ημερολόγιο. Δεν υπολογίζει τίποτα, όσες μέρες πέσουν μέσα στις 30 μοίρες τις υπολογίζουν και Όποιον πάρει ο χάρο. Μέσα σε 360 θέσει βάζουν 365 ημέρε. Υπολογίζουν με μοίρε και ό,τι πέσει μέσα. Τσουβάλιασμα. Κυριολεκτικά ένα τσουβάλιασμα γίνεται. Δεν θα μετρήσουμε εδώ βέβαια τα ζώδια, θα το κάνουμε ίσω αν χρειαστεί σε επόμενη εκπομπή, αλλά θέλω να σα δείξω τώρα κάτι στη μετάθεση των αξώνων. Εδώ είναι η σύγκληση των αξώνων μεταξύ ημερολογίου, ζωοδίων και ηλιοστασίων. Τρία πράγματα μαζί. Το ένα πάνω στο άλλο τα έβαλα. Και βλέπουμε ότι στις 21 Τρίτου που μπαίνει ο κρυός και είναι το πρώτο ζώδιο, πατάει πάνω στην εαρινή ησημερία και είναι έτσι όπως το έχω βάλει εγώ, είναι στο 280 και βλέπουμε εδώ ότι τα κέντρα αποκλίνουν των ηλιοστασίων και ησημεριών από ότι του ημερολογίου και των αστρολόγων. Ωστόσο, το μυρογνωμόνιο κεντράρει πάνω στο ημερολόγιο ενώ το κέντρο του ήλιου είναι ξεχωριστό και υπάρχει απόκληση δεν κουμπώνει το ημερολόγιο της νύχτας με το ημερολόγιο της μέρας. Υπάρχει όμως άλλη μία ταύτιση στο χειμερινό ήλιοστάσιο και στην δέκατη μοίρα και έτσι έχουμε δύο άξονες που δεν ανήκουν στο κέντρο των ηλιοστασίων να συμπίπτουν πάνω στο μυρογνωμόνιο και η 280 10 και 280 συμπίπτουν αλλά όμως έχουμε διαφορετικά κέντρα και από εδώ μετράνε τις αποκλήσεις των 6 ωρών και υπολογίζουν περίπου και υπολογίζουν ε, περίπου πως θα γυρίσουν τα πράγματα. Εδώ είναι πίνακας με τον Πάπα Γρηγόριο τον 13ο και βλέπετε ότι έχει καλέσει τους αστρολόγους να τον συμβουλευτούν. Είναι πίνακας του Μεσαίωνα και δείχνει τη διαδικασία της διόρθωσης των ημερολογίων. Για να δούμε λίγο Πάπα Γρηγόριο 13ο. Εδώ είναι ο τάφος του, βλέπετε την Αθηνά, βλέπετε νομίσματα του Πάπα, τον Τράγο, Ουροβόρο, εδώ βλέπετε Βουκράνιο, εδώ βλέπετε Δράκο. Ο Δράκος ήταν το έμβλημά του και ο Δράκος είναι χριστιανικά ο διάβολος. Βλέπετε το κυρίκιο και κέρα Αμάλθεια. Είναι απόλυτα παγανιστικά αυτά. Εντωμεταξύ, το κυρίκιο θα σα δείξω ότι το χρησιμοποιούσαν στο κυνήγι των μαγισσών, ε, αν και πιστεύω ότι κάνανε κρυφά διωγμού χριστιανών, κατηγορώντα του για μάγου, γιατί οι μάγοι είναι αυτοί και όχι τα θύματα των ιερών εξετάσεων. Βλέπετε εδώ παγανιστικά. Ο δράκος λοιπόν ήταν το έμβλημα του, οφεισορχαίος ο δράκων καλούμενος σατανάς και το στάτους σατάνικ του Βατικανού, να μην το ξεχνάμε αυτό και εδώ έχουμε το μαλεφικάρουν το βιβλίο των κυνήγι των μαγισσών και βάζουν τον Ερμή, τον Τρισμέγιστο, στο εξώφυλλο για να δείξουν ότι αυτό είναι ο Τρισμέγιστος μάγο και διδάσκει τη μαγεία βεβαίω. Και όποιο ασχολείται με τη μαγεία έπρεπε να πάει στην πυρά και το σύμβολο αυτό ο ίδιος ο Πάπας το χρησιμοποιεί στα νομίσματά του και στολίζουν ε, με τα παγανιστικά, τα παλάτια τους και το Βατικανό. Αυτά βέβαια είναι ψηλά γράμματα. Το Ιουλιανό του Ιούλιου Κέσαρα που ήταν Pontifex Maximus ιεράρχησε της ειδωλολατρίας και αυτοί ασχολούνται με τη μαγεία και τα ζώδια ανήκουν στη θρησκεία τους και τα χρησιμοποιούν στη μαγεία. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν